Οι αρχές της Βραζιλίας συνέλαβαν τουλάχιστον 132 άντρες στο πλαίσιο της μεγαλύτερης επιχείρησης κατά της παιδικής πορνογραφίας στο ίντερνετ που έχει γίνει στη χώρα. Κατέσχεσαν 1 εκατομμύριο αρχεία με φωτογραφίες σε 284 πόλεις της Βραζιλίας. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 2.600 αστυνομικοί, οι οποίοι έχουν κατασχέσει ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κάρτες μνήμης και κινητά τηλέφωνα. Ο Υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας δήλωσε ότι οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων και εφήβων. Ήταν η μεγαλύτερη επιχείρηση που έγινε ποτέ στη Βραζιλία και η μεγαλύτερη που έγινε σε μία ημέρα σε όλο τον κόσμο και αφορά στα εγκλήματα της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης ανηλίκων και εφήβων. Βάσει του νόμου της Βραζιλίας, όποιος βρεθεί να έχει στην κατοχή του υλικό παιδικής πορνογραφίας μπορεί να καταδικαστεί σε 4 χρόνια φυλάκιση. Όλοι τους είχαν πολλά αρχεία αποθηκευμένα, αρκούσε κάποιος να κατεβάσει 2-3 αρχεία κατά λάθος. Υπήρχαν κάποιοι που είχαν κατεβάσει τουλάχιστον 150 αρχεία. Κανείς δεν κατεβάζει 150 αρχεία κατά λάθος. Η ποινή μπορεί να αυξηθεί σε 6 χρόνια σε περίπτωση που ο δράστης πουλά τις φωτογραφίες και στα 8 χρόνια για την παραγωγή πορνογραφικού υλικού με παιδιά και εφήβους. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση έχουν εκδοθεί περισσότερα από 500 εντάλματα.